Το χρονόμετρο κόλλησε στα 10 δευτερόλεπτα. Θα το δούμε και στο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Εδώ είναι το βίντεο. Είναι βίντεο ντοκουμέντο, γιατί έχουμε βάλει και χρονόμετρο. Έχουμε κάνει το χρονόμετρο. Λοιπόν. Έχει μπει η ελεύθερη βολή και είναι ολό τώρα. 19,3 που... αρχίζει και μετράμε. Το δικό μας δεν σταματάει, οπότε θα δούμε πού μηδενίζει ακριβώς. Και πόσα είναι τα παραπάνω δευτερόλεπτα που παίξανε. Ακριβώς, και θα δούμε ότι το καλάθι του Μπράουν είναι εκπρόθεσμο. Εδώ έχει πάρει την μπάλα ο Μπόμπι Μπράουν, έχει τελειώσει ο χρόνος. Είναι ο χρόνος που έχει σταματήσει το χρονόμετρο, εφόσον δεν θα είχε κολλήσει τα 10 δευτερόλεπτα. Το θέμα είναι ότι ακόμη και η ίδια η Σιένα και ο ίδιος ο Μπάγκε, ο προπονητής της, ο Ιταλός, ήθελε να κάνει ένσταση υπέρ της ομάδας του εκείνη την ώρα, γιατί θεωρούσε ότι δεν τον ευνοεί έτσι όπως πήγε το παιχνίδι. Σωστό. Εδώ θα το ξαναδούμε. Εύστοχη βολή από τον Μπράουν. Ο Λό είναι έτοιμος να επαναφέρει για τον Περπέρογλου και να ξεκινήσει η επίθεση του Ολυμπιακού. Ακόμη μια φορά για να δούμε πώς σταμάτησε το χρονόμετρο στα 10 δευτερόλεπτα. Πόσα δευτερόλεπτα πέρασαν μέχρι να ξαναρχίσει. Εδώ σταματάει το χρονόμετρο και συνεχίζουμε εμείς να μετράμε το δικό μας χρονόμετρο. 8 δευτερόλεπτα. Και η επίθεση για τον Μπράουν. Εδώ τελειώνει ο χρόνος και μηδενίζεται. Άρα ο Ολυμπιακός, ο οποίος μέσα στις επόμενες δύο μέρες, αύριο καταθέτει το παράβολο, μέσα στις επόμενες 48 ώρες, μπορεί ακόμη και αύριο. Έγινε Σαββατοκύριακο, οπότε αύριο θα καταθέσει το υπόμνημα και λογικά μέχρι την Τρίτη θα έχουμε την απόφαση. Από τον Ολυμπιακό λένε ότι η ένσταση θα γίνει αποδεκτή από το δικαστή, ο οποίος θα διατάξει, λέει, την επανάληψη του αγώνα, καθώς θεωρούν βέβαια ότι υπάρχει αλλίωση του σκορ. Και υπάρχει και δεδικασμένο. Υπάρχει και δεδικασμένο από το παιχνίδι της Γκέντιγκεν με την Μπεσίκτας, οπότε θα στηριχτούν, θα πατήσουν και πάνω σε αυτό. Αλλά βέβαια υπάρχει και η άλλη πλευρά, τη Σιένα, όπου έκανε μια δήλωση, μίλησε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Ιταλίας ο πρόεδρος, ο Φερντινάντο Μινούτσι. Θα δούμε τι ακριβώς είπε στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Κατά 90% εκτιμώ πως η διοργανώτρια αρχή δεν θα κάνει δεκτή την έφεση του Ολυμπιακού. Δεν πιστεύω πως ο αθλητικός δικαστής θα αποφασίσει να επαναληφθεί το παιχνίδι. Προσωπικά είμαι αρνητικός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν πρέπει να γίνει ξανά ο αγώνας. Βέβαια, αυτή είναι. Λογικό. Εντάξει, είναι αυτά λέει τα ο Μινούτσι της από πλευρά Σιένα. Εμείς δεν είμαστε ούτε δικαστές να αποφασίσουμε ούτε τίποτα. Απλώς σας παραθέσαμε τα γεγονότα. Ακριβώς. Και σας δείξαμε, κυρίες και κύριοι, τι ακριβώς έγινε στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας και πώς έχουν τα πράγματα από εδώ και πέρα με την ένσταση που έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός. Θυμίζουμε ότι ήθελε και η Σιένα να καταθέσει ένσταση και νομίζω ότι θα το έκανε αν δεν ήταν εύστοχος ο Μπόμπι Μπράουν στο τελευταίο lay-up. Και ο Ολυμπιακός ήθελε να κάνει ένσταση την ώρα που κατάλαβαν ότι το χρονόμετρο είχε κολλήσει στα 10 δευτερόλεπτα και τους λέει ο διαιτητής, μόλις τελειώσει το παιχνίδι, θα γίνει ένσταση. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός πάντως, ο οποίος είναι σε δύσκολο